και είμαστε στους ζυγούς. Και αν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα καθυστερήσεις, προβλήματα στην καθημερινότητα, συνεννοησία με συνεργάτες, ο Ερμής είχε βάλει αρκετά το χεράκι του, ήταν μέσα στον τομέα που είχε να κάνει κυρίως με την καθημερινότητα της δουλειάς σας ή μπορεί να μην προχωρούσαν τα πράγματα όπως επιθυμούσατε, άλλα να είχατε κατά νου, άλλα να έβγαιναν στην πορεία. Όμως και εκεί πραγματικά θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσετε να νιώθετε κι εσείς μεγαλύτερη στήριξη από τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεστε μαζί και τα σχέδια που έχετε θα μπορούν να μπουν πολύ καλύτερα σε εφαρμογή μέσα στον Απρίλιο σε σχέση με τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου. Άρα δείτε τα, κάντε τις διορθώσεις σας, κερδίστε λίγο χρόνο και πάμε από την άλλη εβδομάδα για να βάλουμε μπροστά τα μεγαλόπνοα σχέδια, αγαπητοί ζυγοί. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή πολλές φορές συμβαίνει σε περίοδο ανάβρωμου Ερμή να παίρνουμε λανθασμένα αποτελέσματα από πράγματα. Και αυτό μπορεί μερικές φορές να έχει και μια επικινδυνότητα. Ειδικά όταν, ας πούμε, έχουμε κάνει εξετάσεις. Ιατρικές εξετάσεις. Μπράβο. Φυσικά. Λοιπόν, δεν είναι μία και δύο και τρεις φορές που γίνονται λάθη. Και σε περιόδους ανάβρωμου Ερμή γίνονται πολύ πιο συχνά λάθη. Γι' αυτό λοιπόν, καλό είναι, αν είχατε μπει σε αυτή τη διαδικασία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, να. Και αν έχετε πάρει ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα κτλ., μήπως να το επαναλάβετε. Αυτό εννοώ. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό.